Βρισκόμαστε στο Somerset House, ένα μεγάλο νεοκλασικό κτίριο του 18ου αιώνα που λειτουργεί τώρα ως κέντρο τεχνών. Εδώ έχουμε ένα από τα παγοδρόμια του Λονδίνου και παρόλο ότι απέχουμε ένα μήνα από τις γιορτές, βλέπουμε όλα να κινούνται σε ρυθμούς Χριστουγέννων. Μετά από εδώ, πηγαίνουμε στην πλατεία του Covent Garden. Ανεβαίνοντας στην οδό Jamie Street, είναι χρήσιμο να σημειώσουμε δύο ενδιαφέροντες προορισμοί για στάση μετά τον ποδαρόδρομο στην περιοχή. Στο νούμερο 24, η παραδοσιακή pub The White Lion, η οποία λειτουργεί από το 1888. Και ακριβώς απέναντι, η παραδοσιακή pub Nag's Head, που λειτουργεί από το 1925. Στην καρδιά της πλατείας Covent Garden βρίσκεται η αγορά Apple Market. Εδώ βρίσκεις τα πιο παράξενα αντικείμενα. Αποστολή της Βασιλικής Φρουράς, καπέλο της Scotland Yard μέχρι Σοβιετική Σάπκα. Η αγορά στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο που έκτισε ο αρχιτέκτονας Charles Fowler το 1830. Η αγορά λειτουργεί όλη την εβδομάδα, κάθε ημέρα με διαφορετικό είδος. Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στις αντίκες, ενώ από Τρίτη μέχρι Κυριακή στα υπόλοιπα είδη. Εδώ κάναμε στάση για ένα ποτό υπό τους ήχους της μουσικής ενός κουαρτέτου εγχόρδων νέων ταλαντούχων μουσικών. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η κίνηση και από τους επισκέπτες που έρχονται εδώ για ένα συγκεκριμένο λόγο, να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις της Βασιλικής Όπερας και των πολλών θεάτρων που βρίσκονται στην περιοχή. Εδώ στη Jane Street βρίσκεται και ο σταθμός του μετρό. Είναι σημείο συνάντησης, αφού το μετρό είναι το πιο εύκολο μέσο πρόσβασης στο κέντρο του Covent Garden. Όλοι αυτοί οι ταλαντούχοι καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει την γοητευτική εικόνα του Covent Garden. Εμείς βρεθήκαμε στο θέατρο Lyceum Theatre για να παρακολουθήσουμε το musical The Lion King. Το θέατρο, που χρονολογείται από το 1830, έχει χωρητικότητα 2.100 θέσεων. Το musical, που είναι μια θεατρική παραγωγή της Disney, ανέβηκε για πρώτη φορά στο θέατρο αυτό το 1999 και παίζεται ανελιπώς μέχρι σήμερα. Ησυχία τώρα, γιατί αρχίζει η παράσταση.
Πρόκειται για τη συγκινητική ιστορία του μικρού Σίμπα που έγινε κινηματογραφική επιτυχία το 1994. Απολαύσαμε αυτή την παράσταση που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Αυτό φαίνεται όχι μόνο στα χρόνια που παίζεται συνέχεια, αλλά και στο χειροκρότημα. Αυτή η υπέροχη παράσταση έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο αυτό, θα έλεγα, το ξεχωριστό απόγευμα στο Covent Garden.